Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι υποψήφοι των Νεπάλ στα μαθηματικά. Εξερχόμενοι των εξεταστικών κέντρων, αρκετοί μαθητές εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το βαθμό της αποδοσής τους, καθώς αναμένεται να κρίνει πολλά στην πορεία για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. Αυτά, εντάξει, λόγω της κατάστασης του COVID, βάλανε πιο εύκολα και έσωσε αρκετούς. Βοήθησε και τους μέτρους να γράψουν. Τα σημερινά θέματα των μαθηματικών στα Νεπάλ ήταν αναμενόμενα. Στο πρώτο και το δεύτερο θέμα οι υποψήφοι δεν δυσκολεύτηκαν, ενώ στο τρίτο υπήρχαν μικρές δυσκολίες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Φροντιστών, τα σημερινά θέματα καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη και απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές. Προετοιμασία που δεν περιοριζόταν μόνο στη φετινή ύλη, καθώς τα θέματα απαιτούσαν γνώσεις και από άλλες τάξεις του λυκείου. Δεν ευνηδιάστηκε κανένας, τουλάχιστον από τα πρώτα δύο ή τρία θέματα. Στο τέταρτο θέμα είχαμε λίγο περισσότερες δυσκολίες. Ειδικά το τελευταίο ερώτημα, το οποίο απαιτούσε γνώση από τις προηγούμενες τάξεις. Αλλά ένας καλά διαβασμένος μαθητής που θα μπορούσε να φτάσει σε ένα αρκετά καλό βαθμό, σε ένα αρκετά υψηλό βαθμό. Το τέταρτο ζήτημα δυσκόλεψε πολλούς υποψηφίους και είναι αυτό που θα ξεχωρίσει τους αριστούχους. Θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό σε όλα του τα ερωτήματα. Εξαιρετικά δύσκολο ήταν το ερώτημα Δ4, καθώς απαιτούσε γνώσεις από την άλγεβρα της πρώτης λυκείου. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τα μαθηματικά πάντα έχουν δυσκολίες, οπότε ήταν αναμενόμενες δυσκολίες που έχουν. Αν εξαιρέσετε το τέταρτο θέμα, τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα. Στο τέταρτο ήταν οι μαθητές ήθελαν γνώση από προηγούμενες τάξεις, που τα παιδιά συνήθως δεν τα θυμούνται, οπότε ήταν ιδιαίτερες οι απαιτήσεις που χρειάζεται να απαντήσουν. Ωστόσο, όπως εξηγούν οι καθηγητές, τα ζητούμενα είχαν επαρκώς αναλυθεί στη διάρκεια των μαθημάτων και οι υποψήφοι μπορούσαν να ανταποκριθούν σε σημαντικό βαθμό. Νομίζω ναι, γιατί ένα μαθητή που πάει καλά στα μαθηματικά έχει αβαντάζ μεγάλο σε σχέση με τους υπόλοιπους που δυσκολεύτηκαν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των παιδιών πριν δώσουν τα μαθήματα ειδικότητας. Είναι σημαντικό να έχουν μια καλή ψυχολογία, να ξέρουν ότι έχουν γράψει καλά σε ένα-δύο μαθήματα την έκθεση και τώρα τα μαθηματικά, για να πάνε παρακάτω. Σίγουρα και για ένα μόριο μπορεί να μην περάσει σε μια σχολή, οπότε είναι σημαντικό να γράψει καλά.